Επιτέλους βρίσκω ευκαιρία να σας μιλήσω για την Cassandra Clare. Τι θα γίνει τώρα σε αυτό το βίντεο. Έχουμε αλλάξει καταρχήν λίγο background, έτσι ήθελα να είμαστε πιο cozy για την κάση μας. Να σας δείξω εδώ πάνω τον τοίχο μου με όλα τα art που σας έχω εδώ και το χάλια γραφείο μου. Anyway, εμείς θα είμαστε εδώ. Και τέλος πάντων, να σας πω πώς θα διαβάσετε τη βιβλία της Cassandra Clare, τις σειρές. Δεν θα μιλήσω τόσο για τα spin-off και τα σχετικά, γιατί πολλοί με ρωτάτε, πολλοί έχετε απορία και γιατί είναι ένα θέμα το οποίο λατρεύω να μιλάω. Λοιπόν, κανονικά ίσως θα έπρεπε να ντυθώ λίγο Shadowhunter, έτσι με τα τέτοια μου, με τους ρούνους μου και τα σχετικά, αλλά ναι. Υπάρχουν δύο τρόποι να διαβάσει την Cassandra Clare. Βασικά υπάρχουν πολλοί τρόποι να διαβάσει την Cassandra Clare. Οι δύο που προτιμώ θα σας πω εγώ ποιοι είναι. Υπάρχει ο πιο εύκολος και για μένα ο πιο ωραίος τρόπος. Ο πιο εύκολος τρόπος είναι να τα διαβάσεις με τη χρονολογική σειρά των βιβλίων. Όχι πότε βγήκε το κάθε βιβλίο, αλλά των βιβλίων. Ξεκινάμε δηλαδή με δαιμονικές μηχανές, το 1, 2 και το 3. Το πρώτο βιβλίο είναι ο Κουρδιστός Άγγελος, το οποίο στο εξώφυλλο είναι ο αγαπημένος μου Will. Εγώ έχω τις ελληνικές εκδόσεις. Τις ελληνικές εκδόσεις, επειδή δεν κυκλοφορούν από κάποιον εκδοτικό πλέον, επειδή οι εκδόσεις πλατύπους έχουν κλείσει. Ξεκινάμε λοιπόν με τον Κουρδιστό Άγγελο, μετά συνεχίζουμε με τον Κουρδιστό Πρίγκιπα και τελειώνουμε την ιστορία των δαιμονικών μηχανών με την Κουρδιστή Πριγκίπισσα. Είναι πολύ σημαντικό να ξεκινήσουμε με αυτή την τριλογία, διότι χρονικά σε όλο το βιβλίο των Shadowhunters είναι τα πρώτα. Δεν θα έχετε spoiler για τίποτα στη συνέχεια της σειράς, για κανένα άλλο βιβλίο, αν ξεκινήσετε με αυτά. Τώρα, για να μην κρατάω αυτά γιατί είναι λίγο βαριά και ωραία, θα κρατάω τα graphic novels, το τρίτο, το δεύτερο βιβλίο και φυσικά το πρώτο, το αγαπημένο μου Will. Τα graphic novels, παιδιά, αξίζουν άπειρα. Δείτε λίγο, κάτι σχέδιο, περιμένετε. Είναι υπέροχα. Δεν υπάρχουν. Κυκλοφορούν μόνο στα αγγλικά, δυστυχώς, δεν έχουν μεταφραστεί στα ελληνικά, αλλά αξίζουν πάρα πολύ. Λοιπόν, και μπορείτε να τα βρείτε από το Public ή από το Book Depository. Αυτοί είναι οι τρεις βασικοί μας χαρακτήρες. Είναι οι δύο φίλοι οι οποίοι ερωτεύονται την Τέσσα μας. Και ξεκινάει η τρελή περιπέτεια και έρωτα και δράσεις και μυστηρίου και μαγείες και τα πάντα στο Λονδίνο του 1800 κάτι. Αξίζει πάρα πολύ, παιδιά. Το πρώτο βιβλίο στην αρχή είναι λίγο αργούλι, προφανώς, γιατί είναι πρώτο βιβλίο ολόκληρης σειράς και ολόκληρου σύμπαντος. Έτσι, μιλάμε για ένα σύμπαν των Shadowhunters. Είναι urban fantasy, δηλαδή αστικό fantasy, δηλαδή διαδραματίζεται η ιστορία σε μια πόλη, συγκεκριμένα στο Λονδίνο, και έχει να κάνει με μαγικά πλάσματα, μαγεία, βρικόλακες, έχει τα πάντα, δεν μπορείτε να φανταστείτε, δεν έχει μόνο ένα πράγμα, έχει νεράιδες, έχει βρικόλακες, έχει λυκάνθρωπους, έχει κυνηγούς των σκιών, έχει ανθρώπους, έχει τέρατα, έχει μυθικά πλάσματα, τα πάντα. Λοιπόν, ξεκινάμε λοιπόν με αυτά και μετά χρονικά πάμε και πιάνουμε την τριλογία The Last Hours. Καταρχήν μπορείτε να σταματήσετε εκεί, μπορείτε να σταματήσετε δαιμονικές μηχανές και να μην συνεχίσετε ποτέ. Δεν πειράζει, η ιστορία τελειώνει εκεί. Τώρα, αν θέλετε όμως να μάθετε περισσότερο για τους χαρακτήρες, γιατί κάποιους από αυτούς θα τους δούμε στο μέλλον, ή αν τέλος πάντων σας ενδιαφέρει και σας άρεσε πολύ ο κόσμος των Shadowhunters, πάμε να συνεχίσουμε. Η τριλογία The Last Hours δεν έχει βγει ολόκληρη. Έχουν βγει τα δύο πρώτα βιβλία και το τρίτο βιβλίο το περιμένουμε. Είναι το Chain of Gold και το Chain of Thorns, το πρώτο και το δεύτερο βιβλίο της σειράς The Last Hours. Εγώ έχω το Collector's First Edition και έχω πεθάνει, δεν υπάρχει. Αν δεν πάρω το τρίτο Collector's First Edition θα λιποθυμήσω. Λοιπόν, Collector's First Edition έχει μέσα αυτό το φανταστικό art. Και είναι hardback από μόνο του, δεν έχει dust jacket. Το δεύτερο Collector's First Edition είναι και αυτό τσουπ από μόνο του, δεν έχει dust jacket και είναι Collector's First Edition γιατί κάπου στη μέση έχει κάποια, αυτά δεν μπορείς να τα πάρεις, τα παίρνεις μόνο με ευρώ παραγγελίες. Εκτός αν έχει ξεμείνει κανένα σε κανένα public. Είναι Collector's First Edition γιατί στο ενδιάμεσο έχει κάποιες ζωγραφιές. Σας δείχνω μία από όλες. Σειρά είναι τώρα με τα παιδιά όσων επέζησαν από την τριλογία των δαιμονικών μηχανών.
Και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να διαβαστεί πριν τις δαιμονικές μηχανές, γιατί πολύ απλά θα μάθετε ποιος πέθανε, ποιος έζησε, ποιος παντρεύτηκε με ποιον, ποιος έκανε παιδιά με ποιον. Οπότε δεν θέλουμε κάτι τέτοιο, παιδιά μου. Δεν θέλουμε κάτι τέτοιο. Περιμένουμε το τρίτο βιβλίο της σειράς Chain of Thorns, έτσι λέγεται, το Νοέμβρη. Ελπίζουμε να μην γίνει κανένα pushback στο publication που ήδη έγινε, γιατί το περιμένουμε κανονικά τώρα, το Μάρτιο, 3 Μαρτίου. Σαν δύο μέρες πρέπει. Τώρα, αφού τελειώσουμε αυτά, δεν χρειάζεται να το τελειώσουμε, δηλαδή δεν χρειάζεται να διαβάσουμε το τρίτο βιβλίο για να προχωρήσουμε στο επόμενο, γιατί αυτά τα βιβλία βγαίνουν τώρα. Οπότε δεν τα έχει συνδέσει κάπως ώστε να σου κάνουν spoiler μετά. Μέχρι εδώ, μέχρι και το δεύτερο βιβλίο. Όμως, η επόμενη σειρά που ακολουθεί είναι τα Mortal Instruments. Σε καμία περίπτωση, ποτέ, δεν πρέπει να διαβάσουμε το έκτο βιβλίο των θανάσιμων εργαλείων πριν να έχουμε διαβάσει τις δαιμονικές μηχανές. Ακούστε με πολύ προσεκτικά. Θα φάτε το spoiler της ζωής σας, θα μπερδευτείτε όσο δεν πάει, πάει η τριλογία. Το καλύτερο πράγμα που ζει στην τριλογία, στο χαλάει όλο. Τέλος. Μην διανοηθεί κανείς που θέλει τη ζωούλα του και θέλει να περάσει καλά με την Κασάνδρα Κλέρ. Έρχομαι εδώ με τα παιδιά μου, που είναι 100 κιλά. Παιδιά, βαράκια. Να σας πω την επόμενη σειρά που είναι τα θανάσιμα εργαλεία. Λοιπόν, το πρώτο βιβλίο είναι η πόλη των οστών με τον υπέροχο Τζέι στο εξώφυλλο. Το δεύτερο βιβλίο είναι με η πόλη της τάχτης με την Κλέρι. Δεν τσιμπάω θα του Κλέρι ιδιαίτερα. Το τρίτο βιβλίο της σειράς είναι η άλλη πόλη που είναι ο Άλεκ. Εμένα είναι το αγαπημένο μου βιβλίο ever. Το αγαπημένο μου βιβλίο από όλους σαν το Χάντερς είναι ο Κορδιστός Πρίγκιπας και αμέσως μετά είναι αυτό. Είναι η γυάλινη πόλη. Είναι υπέροχο βιβλίο. Υπέροχο, δεν υπάρχει. Τέλος πάντων, ηρεμό. Μια άλλη μέρα, άμα θέλετε, μπορούμε να συζητήσουμε και για τα βιβλία. Ξεχωριστά. Λοιπόν, μετά είναι η πόλη των έκτοτων αγγέλων που έχουμε την Κλέρι και τον Σάιμον. Νομίζω ο Σάιμον είναι, τέλος πάντων. Μετά έχουμε την πόλη των χαμένων ψυχών που είναι ο Τζέις και η Κλέρι. Πεθαίνω. Πεθαίνω. Και τέλος, πόλη της ουράνιας φλόγας. Είναι η Κλέρι με κάποιον που δεν σας λέω γιατί είναι τρελό spoiler. Όχι εξοφλάρα, έτσι, δεν υπάρχει. Τέλος πάντων, υπέροχο. Δεν σας λέω ποιος είναι και δεν πρέπει να ξέρετε ποιος είναι γιατί θα σας το χαλάσει όλο το τρίτο βιβλίο. Κοιτάξτε τι γίνεται τώρα. Αυτή η σειρά κανονικά θα ήταν τριλογία. Δηλαδή θα σταμάταγε εδώ. Με αυτά τα τρία τα γλυκόλια. Αυτό μου το είχε βάλει ένας φίλος μου για καλή τύχη επειδή είναι το αγαπημένο μου βιβλίο. Λοιπόν, ο Χρήστης. Λοιπόν, εδώ τελείωνε η ιστορία. Επειδή μάλλον πήγε καλά, και όχι μόνο επειδή πήγε καλά, αλλά επειδή και η Κασάνδρα Κλέρ δεν πίστευε ότι η ιστορία τελειώνει και ήθελε να τη συνεχίσει, πήγε και έβγαλε και τα επόμενα τρία βιβλία. Αυτά. Θεωρητικά πάντα, κάποιος μπορεί να σταματήσει εδώ, δηλαδή τελειώνει εδώ η ιστορία. Τώρα, κάτι μένει στο τρίτο βιβλίο σαν μια μικρή κλωστούλα και την τραβάει και όλο ξαμαλιάζεται εκεί. Και καταφέρνει και βγάζει άλλα τρία βιβλία που μας πουνάει η ψυχούλα. Anyway. Τώρα, διαβάζουμε αυτή την εξαλογία. Έχουν βγει και τα graphic novels. Τώρα περιμένουμε να βγει και το πέμπτο volume. Που είναι φανταστικά, σας τα έχω ξαναδείξει. Άντε να έρθει να βγει γιατί δεν μπορώ άλλο. Πραγματικά η καρδούλα μου δεν αντέχει άλλο στέρηση από Κασάνδρα Κλέρ. Και μετά από αυτήν την εξαλογία, πάμε στην τριλογία των The Dark Artifices. Τι γίνεται τώρα. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να διαβάσουμε τα Dark Artifices πριν από οποιοδήποτε άλλο βιβλίο. Είναι η μόνη τριλογία που έχει spoiler για όλα. Γιατί είναι και η χρονικά η πολύ πιο μετά. Είναι η τελευταία τριλογία χρονικά. Τελευταία ιστορία. Δεν ακουμπάμε το αυτό, το αφήνουμε για το τέλος. Τέλος. Όταν λέμε τέλος, τα πατώματα. Τέλος, δεν υπάρχει άλλο. Και η τριλογία των Dark Artifices είναι αυτά τα υπέροχα τερατάκια. Δεν έχει μεταφραστεί στα ελληνικά, όπως οι δύο προηγούμενες σειρές που σας έδειξα. Είναι αυτό, το πρώτο, το Lady Midnight. Το δεύτερο είναι το Lord of Shadows. Και το τρίτο είναι το τερατάκι μας, Queen of Air and Darkness. Στο συγκεκριμένο βιβλίο, ενδιάμεσα έχουμε και κάποιες ζωγραφιές. Θα σας δείξω μία από τις πρώτες για να μην φάμε πολύ μεγάλο spoil. Δεν σας λέω ποιοι είναι. Α, όχι. Δείτε και αυτό.
Δείτε art, έτσι. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, αυτά εγώ τα βιβλία τα είχα βρει στο public με το που είχαν βγει. Είναι τα μεγάλα, τα ψηλά, δεν είναι τα κοντούλικα. Και τα είχα πάρει πάρα πολύ φθηνά. Αυτό το συγκεκριμένο το είχα πάρει 16 ευρώ. Αυτό πάρα πολύ φθηνά γιατί είναι τερατάκι. Αυτό το είχα πάρει 12. Και αυτό περιμένετε γιατί έχει και ένα μαυράκι. Α, αυτό το είχα πάρει 14,99. 15 ευρώ. Είναι πολύ ωραία και αυτά, αρκετά διαφορετικά. Και αυτός ήταν ο εύκολος τρόπος. Τώρα, αν θέλετε να σας πω και για τα short stories, τύπου για τον κώδικα, τύπου για το The Bane Chronicles και τα σχετικά, γράψτε μου από κάτω και πείτε μου αν θα θέλατε να σας πω πώς να διαβάσετε τα spin-off short stories και τα σχετικά. Λοιπόν, αυτός ήταν ο εύκολος τρόπος να διαβάσουμε τη βιβλία των Shadowhunters, τον κόσμο των Shadowhunters. Ο πιο ωραίος τρόπος τώρα, αυτός που θα το απολαύσετε καλύτερα, αλλά είναι λίγο μπερδεμένος, είναι... Ξεκινάμε με τα τρία πρώτα βιβλία των Mortal Instruments. City of Bones, Πόλη των Αστών, Πόλη της Τάχτης, Γυάλινη Πόλη. Διαβάζουμε αυτά τα τρία. Κάνουμε pause. Διαβάζουμε τα τρία από τις δαιμονικές μηχανές, γιατί έτσι θα καταλάβουμε καλύτερα τον κόσμο των Shadowhunters. Γιατί οι δαιμονικές μηχανές γράφτηκαν μετά τα Mortal Instruments, οπότε ο κόσμος έχει υποθεί στα Mortal Instruments και δεν ασχολιόμαστε τόσο πολύ με την εμβάθυνση και την εξήγηση του κόσμου όπως ασχολιόμαστε στα Mortal Instruments. Και, ένα, δύο, και μετά να τελειώσουμε τα επόμενα τρία βιβλία από τα Mortal Instruments. Δηλαδή, Πόλη των Έκτρωτων Αγγέλων, Πόλη των Χαμένων Ψυχών και Πόλη της Ουράνιας Φωτιάς. Λοιπόν, και έτσι ξεκινάμε με τα βιβλία. Αυτός είναι ο πιο ωραίος τρόπος να τα διαβάσουμε. Μετά από αυτά τα βιβλία που σας έχω εδώ, πάμε και πιάνουμε τα Dark Artifices. Δηλαδή, διαβάζουμε Lady Midnight, Lord of Shadows και τέλος το Queen of Air and Dark. Αφού λοιπόν έχουμε διαβάσει τρία των Mortal, τρία των δαιμονικών μηχανών, τα άλλα τρία των Mortal και τα τρία των Dark Artifices, πάμε και πιάνουμε Chain of Gold και Chain of Iron. Πιάνουμε δηλαδή και το τρίτο που θα έχει βγει μετά, την τριλογία των The Last Hours. Γιατί να το κάνουμε αυτό, θα σας πω. Γιατί παιδιά, μέσα σε αυτά τα δύο βιβλιαράκια κρύβεται κάτι το οποίο εμείς το έχουμε δει στα Dark Artifices. Το έχουμε δει εκεί. Κατά κάποιο τρόπο, κάπως, με τη μαγεία της Κασάνδρα Κλέη που τα περιπλέκει όλα. Και όταν θα διαβάσουμε το τελευταίο βιβλίο αυτό, ήδη έχουμε πάρει μια γεύση για τα δύο πρώτα που μας προτρέχει σε ένα mind-blowing τέλος, θα δεθεί τόσο τέλεια στο τρίτο και τελευταίο, τα έχει πει, κάτσε αυτά, δεν τα λόγω, που πραγματικά θα είσαι φάση... Τι έγινε τώρα? Ναι, έτσι θα γίνει. Άρα, ο πιο ωραίος τρόπος είναι αυτός. Και αυτός ήταν ο τρόπος για να διαβάσετε τα Shadowhunters. Πατήστε like αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε μου και ένα comment. Αν σας βοήθησε αυτό το βίντεο, αν το είχατε απορία, αν θέλετε να κάνουμε κάτι παρόμοιο ξανά με άλλες σειρές ή αν θέλετε περισσότερες λεπτομέρειες για τον κόσμο της Cassandra Clare. Ωστόσο, αν το θέλετε αυτό, θα το κάνουμε μάλλον σε κάποιο βιντεάκι στο Instagram ή σε ένα μικρό βιντεάκι που θα μπει εδώ. Και κάντε και ένα subscribe αφού είμαστε εδώ. Αυτά, ραντεβού την επόμενη Τετάρτη. Μέχρι τότε, γεια σας!